κοντινό έτσι. Ελάτε, 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 ελάτε. Καλώς τα κορίτσια μας. Ε, καλύτερα είστε εσείς, ε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εσύ όλοι φορτωμένοι μου είπατε. Για λάτε. Για λάτε, για λάτε. Καθίστε, καθίστε εδώ. Τις αθλητρίες της καλλιτεχνικής κολύμβησης Θάλια Δαμπάλη και Εστέλα Καραμανίδου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης που διεξήχθη στο Βελιγράδι, καθώς και τον αθλητή της τεχνικής κολύμβησης Ραφαήλ Κόκκινο για την κατάκτηση των 5 πρώτων θέσεων στα αγωνίσματα 50 μέτρα και 100 μέτρα επιφάνεια, 50 μέτρα άπνοη, 4x200 μέτρα και 4x50 μέτρα επιφάνεια, με κατάρριψη μάλιστα του παγκοσμίου ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξήχθη στη Λιθουανία, υποδέχθηκε και βράβευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Πριν λίγο καιρό ήρθε ο πατέρας του και μου λέει: θέλουμε να πάρουμε. Έτσι είναι κανονικά. Από εδώ είναι. Αυτό είναι. Θέλουμε να πάρουμε ένα πέδιλο τέτοιο. Έχουμε έναν αθλητή, το γιο μου λέει, που θέλει να πάει στους αγώνες. Θα γίνει, ταξίζει. Και αυτό, έτσι. Σου χρειάζεται για να κάνεις την κατάδυση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά εκτός από το διαδίκτυο που κάνουμε κτλ. Οπότε αναγκαστήκαμε συσταγωγικά με χαρά μας το κάνουμε, να το πάρουμε και καλά. Και αυτός επένδυσε και πήρε, βλέπετε πόσα μετάλλια, και φτάσαμε σε επίπεδο υψηλό, όπως είναι τα κορίτσια μας. Και σε ένα συγκριτήρια. Και χαλάρισου για να συνεχίζετε. Και από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, κάθε εβδομάδα έχουμε δικά μας παιδιά, τα οποία ξεχωρίζουν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε ολυμπιακό. Όπως δήλωσε ο κύριος Πυρόπουλος, αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος για τις επιτυχίες των αθλητών, τους οποίους και ευχήθηκε να έχουν πολλές ακόμη στο μέλλον και μια μεγάλη καριέρα. Επισήμανε δε ότι θα είναι αρρωγός στις προσπάθειές τους με κάθε δυνατό τρόπο. Περηφάνεια και μόνο για τα νιάτα μας, για τα παιδιά μας, για αυτά τα χαμόγελα που αξίζουν τα πάντα. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλούς αθλητές. Αθλητές που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και προχωράμε σταθερά μπροστά. Δική μας δουλειά είναι να είμαστε κοντά τους, όλοι όσοι εκπροσωπούμε φορείς, και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, και φυσικά η πολιτεία. Η πολιτεία που δεν έχει κάνει δυστυχώς πολλά πράγματα για αυτά τα παιδιά. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τους γονείς, γιατί αυτοί είναι που βάζουν πλάτη και φυσικά εμείς είμαστε αρρωγοί όπου μπορούμε και όπου μας επιτρέπει και η ανάλογη νομοθεσία. Εδώ όλα ξεκίνησαν και με τους αθλητές μας παίρνοντας κάποιον εξοπλισμό, γιατί εμείς εμπράκτως δείχνουμε το ενδιαφέρον μας, πάντα έτσι θα προχωράμε, και βλέπετε ότι τα παιδιά αυτά που τους δίνεις ένα, αυτοί το κάνουν 10. Το κάνουν 10 και με χαμόγελο και φέρουν μετάλλια στις αίρες, και φυσικά όποιος επενδύει στα νιάτα, στα παιδιά, στα ταλέντα, το μόνο που έχει είναι να κερδίσει. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο παρά να πω, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνατε περήφανους και θέλω έτσι να συνεχίσετε. Και εύχομαι υγεία, τύχη και με σκληρή δουλειά να τα ξαναπούμε εδώ και να ξαναβραβευτούμε. Χαλάλη σας και συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους όλους που είναι γύρω από τους, εκτός από τους γονείς, τους προπονητές, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν φαίνονται και κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Και ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Και πολλές φορές δεν υπάρχει και το αποτέλεσμα για άλλους παράγοντες, αλλά υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά από πίσω, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να είμαστε κοντά τους. Οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης Θάλια Δαμπάλη και Εστέλα Καραμανίδου, που κατάφεραν και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και φυσικά πολλά ακόμη κατά το παρελθόν, δήλωσαν άκρως ικανοποιημένες από τη νίκη τους και περήφανες γιατί αυτό το μετάλλιο. Γιατί για αυτά τα μετάλλια έκαναν πολλές ώρες προπόνηση. Είμαι πολύ χαρούμενη, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχουμε κάνει πολύ σκληρή δουλειά για αυτά τα μετάλλια και ελπίζουμε και σε επόμενα. Το να σε ευρωπεύει ο τόπος σου, οι αρχές του τόπου σου, πώς είναι. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω πολύ περήφανη. Έχουμε κατακτήσει 6 μετάλλια σε 2 πανευρωπαϊκά, νεανίδων και γυναικών. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη, γιατί χρειάστηκε μεγάλη δουλειά. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε όλους.
Ο Ραφαήλ Κόκκινος κατάφερε να πετύχει τους στόχους του και ευχαρίστησε πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών για την αγορά του εξοπλισμού του. Ο ίδιος δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, καθώς το κολυμβητήριο των Σερών έκλεισε, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία του να είναι μεγάλη, καθώς οι προπονήσεις του γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά η φετινή, γιατί έκλεισε το κολυμβητήριο τους 8 από τους 12 μήνες. Οπότε αναγκαζόμασταν, όπως όλη η ομάδα, να πήγαινε ερχόμαστε και να κάνουμε ξηρή προπόνηση. Κατάφερα να πετύχω τους στόχους μου εδώ και 2 χρόνια που τους είχα βάλει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια, με την βοήθεια στην αγορά αθλητικού υλικού, τον έφορά μας, του Πασαραϊκού, Αντώνη Κώστογλου, τους προπονητές μου, τους γονείς μου και όλους όσους με στήριξαν για να φτάσω εδώ που είμαι. Να καταφέρω να μπω στην Εθνική Ανδρών, που θα βγει αυτό του χρόνου, θα προσπαθήσω πολύ. Έχεις και παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, έχω παγκόσμιο ρεκόρ. Πόσο είναι αυτό? Είναι σε σκυτάλι, είναι 1 δευτερόλεπτο και 5 κλάσματα, αν θυμάμαι καλά. 4x50, 4 αγόρια.